Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα έχω τη χαρά να έχω κοντά μου για άλλη μια φορά έναν εξαιρετικό επιστήμονα, τον ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή και ιδρυτή του Athens Coaching, κύριο Πετρά Χαράλαμπο, με τον οποίο θα συζητήσουμε ένα θέμα που μας αφορά όλους και συνήθως μας απασχολεί κατά τη διάρκεια όλης μας της ζωής. Τι είναι η ευτυχία λοιπόν και πώς μπορούμε να την κατακτήσουμε, ας μας πει ο ειδικός. Χαράλαμπε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σταύλα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η ευτυχία είναι ένα τεράστιο θέμα, μας απασχολεί πάρα πολύ, όχι τυχαία. Θα έλεγα ότι βρισκόμαστε και σε μια φάση στην κοινωνία μας και στον ελληνικό πολιτισμό, όπου το κυνήγι της ευτυχίας, η επιδίωξη της ευτυχίας έχει γίνει το νούμερο ένα topic. Αυτό βέβαια δείχνει ίσως και ένα κενό το οποίο υπάρχει στο συναίσθημα των ανθρώπων, στον ψυχισμό τους, όπου αυτή η επιδίωξη της ευτυχίας βρίσκει χώρο και έρχεται και ξεκινάει σαν εμπειρία. Το ερώτημα που και εμένα έτσι με κινητοποιεί πάρα πολύ όταν ξεκινάμε να συζητάμε για την ευτυχία είναι το πες μου πώς ορίζεις την ευτυχία για να σου πω ποιος είσαι. Έχει διατυπωθεί από τη Σιζέλα Μπόκ, μια συνάδελφο ανθρωπολόγο, και δείχνει ακριβώς ότι η ευτυχία είναι μια υποκειμενική κατάσταση. Δεν υπάρχει ένας γενικός ορισμός ή μια μαγική συνταγή όπου να πούμε ότι η ευτυχία είναι αυτό και αν ακολουθήσετε τα μυστικά βήματα θα την επιτύχετε. Είναι μια υποκειμενική κατάσταση όπου ο καθένας μπορεί να εισέλθει σε αυτή όταν αναλογιστεί, όταν σκεφτεί, όταν αξιολογήσει τη ζωή του και τον εαυτό του και τους ανθρώπους γύρω του και κρίνει ο ίδιος ότι τώρα μπορεί να πει ότι έχει μια πλήρη και ευτυχισμένη ζωή. Και αυτό είναι μια στάση, είναι μια αναζήτηση περισσότερο και λιγότερο ένα κυνήγι. Ναι, αλλά αυτή η τοποθέτηση μπορώ να πω ότι κάπου με οδηγεί στο ότι η ευτυχία μας μπορεί να εξαρτάται και από τους άλλους. Εννοείται. Η ταυτότητά μας, ο άλλος, είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή του ενήλικα και και τον ψυχισμό μας. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς τον άλλον. Και αν θέλεις, αυτό είναι και ένα στοιχείο το οποίο έρχεται σε αντιδιαστολή με τον τρόπο που η ευτυχία παρουσιάζεται στο κοινό, στον πολιτισμό μας σήμερα. Αυτή η επιδίωξη της ευτυχίας, το κυνήγι της ευτυχίας, είναι ένα προϊόν της αμερικανικής κουλτούρας. Ξεκίνησε, ας πούμε, από το 18ο αιώνα και την ιδρυτική διακήρυξη των ΗΠΑ, όπου λέει ότι μέσα σε όλα το κράτος και η κοινωνία πρέπει να φροντίζει για την ευτυχία των πολιτών. Περάσαμε στα Happy Meals των McDonald's, όπου τρώμε και γινόμαστε ευτυχισμένοι, και στο κλασικό το emoticon με το καρπωμένο το χαμόγελο, αυτό το κίτρινο που είναι πάντα χαμογελαστό, αυτό το πατσάκι, ό,τι και να γίνεται γύρω του. Και πολλές φορές το πατάμε και μπορεί μέσα μας να πονάμε και να έχουμε μια πολύ μεγάλη δυστυχία με αυτή την αντίφαση. Οπότε, μέσα σε αυτό το κυνήγι της ευτυχίας, ο άλλος δεν υπάρχει. Να. Το κυνήγι της ευτυχίας, όπως παρουσιάζεται στο δυτικό πολιτισμό τα τελευταία χρόνια, είναι ένα κυνήγι το οποίο είναι ατομικό. Θεωρούμε ότι η ευτυχία είναι ένα ατομικό επίτευγμα. Οπότε, ο άλλος δεν έχει και πολύ χώρο στη ζωή μας ή στην ευτυχία μας. Υπό αυτή την έννοια, να αρχίσουμε να ξανασκεφτόμαστε τον άλλον στη ζωή μας, θα έλεγα ότι είναι η σωστή εκκίνηση για να βρούμε την ευτυχία. Δεν υπάρχει ευτυχία χωρίς τον άλλον. Να κάνω τώρα μία άλλη ερώτηση. Πολύς. Επειδή αναφέραμε ως όρο το κυνήγι της ευτυχίας, εμένα αυτό γιατί μου δημιουργεί την αίσθηση ότι ενέχει και κάποιους κινδύνους. Και παράδειγμα, να πέσουμε θύμα της ματαιότητας. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ή στην κατάθλιψη. Αν δεν πετυχαίνουμε να νιώσουμε ευτυχισμένοι από τη μια στιγμή, από τη μία μέρα στην άλλη, κάτι έχουμε κάνει λάθος, ζούμε λάθος και άρα δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ ευτυχισμένοι. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Το κυνήγι της ευτυχίας είναι ένας φαύλος κύκλος και θα έλεγα ότι η ευτυχία έχει χαρές αλλά έχει και λύπες. Η επιδίωξη της ευτυχίας με την έννοια του κυνηγιού είναι οι λύπες της και το ξέρουμε και ερευνητικά αλλά και εμπειρικά. Mm-hmm. Το κυνήγι της ευτυχίας έχει ακριβώς αυτή τη ματέωση, διότι όταν κυνηγώ κάτι το οποίο συνεχώς το εξωστρακίζω στο άπιαστο, στο μυθικό, στο η ευτυχία είναι κάτι τρομερό που πρέπει να την κυνηγάω και να την πετυχαίνω πάντα, mm-hmm. αυτό μου δημιουργεί ένα άγχος. Φυσικά δεν θα το πετύχω ποτέ και δημιουργεί και ένα φαύλο κύκλο. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι όταν είμαι ευτυχισμένος είμαι καλά. Αν δεν είμαι ευτυχισμένος έχω πρόβλημα. Μπράβο. Αν είναι δυνατόν. Η ευτυχία είναι μια κατάσταση που αγκαλιάζει και τις χαρές και τις λύπες της ζωής. Είναι μια κατάσταση πληρότητας, δεν έχει καμία σχέση με τη χαρά. Πολλές φορές μπερδεύουμε την ευτυχία με τη χαρά και μάλιστα θα διαβάσεις και βιβλία δίθεν σπουδαίων ψυχολόγων. Οι οποίοι λένε ότι αν έχεις 3 θετικά συναισθήματα προς 1 αρνητικό, τι είσαι ευτυχισμένος. Μαθηματικά αυτά μου κάνουν περισσότερο. Τουλάχιστον. Λες και έχουμε μία ακτινογραφία της ψυχής, ναι. που μόλις την έτσι υλοποιήσουμε θα ξέρουμε ποιος είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος και ποιος όχι. Αυτό το μπέρδεμα δηλαδή της χαράς
με την ευτυχία ότι όσο πιο πολύ είμαι χαρούμενος, είμαι και πιο καλά. Είναι από τους μεγαλύτερους μύθους που έχει στηθεί πάνω σε αυτόν η δυτική κοινωνία σήμερα. Και εκεί ακριβώς έρχεται και ποσοτικοποιείται η ευτυχία και σου λέει ότι όσα περισσότερα αγαθά αποκτήσεις που σε κάνουν χαρούμενο, ή όσες υπηρεσίες πληρώσεις και απολαύσεις που σε κάνουν χαρούμενο, ή όταν έχεις ανθρώπους δίπλα σου μόνο που σε κάνουν χαρούμενο, θα είσαι και ευτυχισμένος. Και όλοι οι υπόλοιποι είναι τοξικοί, είναι αρνητικοί και πρέπει να φύγουν μακριά μας. Αυτή είναι μια απάνθρωπη ευτυχία, όπου δεν ξέρω πού θα οδηγήσει και όπως λες πολύ σωστά, πολλές φορές οδηγεί και σε καταθλιπτικόμορφες συμπεριφορές και καταστάσεις που ταλαιπωρούν πολύ τους ανθρώπους. Και σε απομόνωση πιθανώς, γιατί αν σκέφτεσαι ότι ο κάθε άνθρωπος που κάνεις παρέα έχει μια τοξική προβολή επάνω σου, άρα λες προστατεύω τον εαυτό μου και θα είμαι καλύτερα μακριά τους, οπότε ας βγω από αυτόν, μακριά από αυτόν, από αυτή την ομάδα, από την κοινωνία αργότερα και συνεπώς να απομονώνεσαι. Πολύ, πολύ σωστά. Και αυτό έχει δύο προεκτάσεις. Το πρώτο είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια ζωή μόνο με χαρές. Ναι, θα ήταν τρελό να συμβαίνει. Εντελώς, μα η ζωή έχει δυσκολίες, έχει λύπες και είναι μέσα από τις δυσκολίες και τις λύπες που ενώνονται οι άνθρωποι. Και όταν οι άνθρωποι ενώνονται, έρχονται πιο κοντά, τότε μπορούν να παράγουν ευτυχία, ακόμα και μέσα από τις δυσκολίες. Από εκεί και πέρα, ακόμα πιο μπροστά, αν το πάμε το πράγμα, θα λέγαμε ότι οι άνθρωποι που κυνηγούν την ευτυχία με την έννοια της χαράς, απομακρύνονται από οποιαδήποτε αρνητική κατάσταση της ζωής. Δηλαδή, αντί να την αντιμετωπίσουν με γενναιότητα, με στοικότητα, με ωριμότητα, αποφεύγουν αυτά τις δυσκολίες της ζωής και με έναν τρόπο καταδικάζονται στην ανοριμότητα. Διότι, αν δεις γύρω σου ανθρώπους που δεν είχαν ούτε μία δυσκολία στη ζωή τους να αντιμετωπίσουν, δεν κατάφεραν να μεγαλώσουν ποτέ. Ναι, ναι. Αυτό είναι το λιγότερο νομίζω που συμβαίνει. Θέλω τώρα να θυμηθούμε. Νομίζω με αφορμή αυτό που είπες νωρίτερα για τους στόχους και τα αντικείμενα, μία ρίση του Einstein, αν δεν κάνω λάθος, που λέει ότι αν θέλεις να είσαι ευτυχισμένος, εξαρτήσου από έναν στόχο και όχι από αντικείμενα και άλλους. Και η ερώτηση που προκύπτει τώρα με αυτή τη σκέψη είναι, ο στόχος είναι η ευτυχία ή η επίτευξη στόχων οδηγεί στην ευτυχία? Ο δρόμος για την Ιθάκη. Ναι. Οδηγεί στην ευτυχία. Μάλιστα. Η Ιθάκη από μόνη της δεν είναι ευτυχία. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα φτάσουμε εκεί, όλες αυτές οι εμπειρίες που θα έχουμε, οι άνθρωποι που θα επιλέξουμε ή θα απορρίψουμε, οι άνθρωποι που θα μας απορρίψουν ή θα μας επιλέξουν, όλο αυτός ο πλούτος των εμπειριών είναι που θα οδηγήσει σε μια κατάσταση πληρότητα. Η ευτυχία είναι ένα πράγμα, να το πούμε έτσι, όπου θα το νιώσει κανείς και θα το συναντήσει όταν αναλογιστεί γιατί ξεκίνησε να την αναζητά. Μάλιστα. Γιατί ξεκίνησε να ψάχνει την ευτυχία στη ζωή του, θα συναντά την ευτυχία πίσω από τις χαρές και τις λύπες στα πρόσωπα των ανθρώπων με την οποία τη μοιράζεται. Δεν υπάρχει ευτυχία χωρίς χαρά και λύπη και χωρίς ανθρώπους. Οπότε ο στόχος είναι, θα λέγαμε, ο φάρος, ο προσανατολισμός μας. Η εμπειρία είναι που οδηγεί στην ευτυχία. Και αν έχει διατυπωθεί έτσι η ρίση του Einstein, δεν τον έχω γνωρίσει τον άνθρωπο, ούτε που διαβάζει τα άπαντα, θα έλεγα ότι το πρόβλημα εδώ είναι η εξάρτηση. Δεν μπορείς να εξαρτάς την ευτυχία σου από κάτι το οποίο είναι έξω από σένα. Ο στόχος σου είναι δικός σου, ο δρόμος σου είναι δικός σου, έχεις εσύ την ευθύνη να πάρεις το τιμόνι στα χέρια σου και να το οδηγήσεις με έναν τρόπο που θα σε φέρει κοντά στις αξίες σου και κοντά στους ανθρώπους. Ευτυχία χωρίς αρετή, χωρίς αξίες και χωρίς ανθρώπους δεν υπάρχει. Συμφωνώ απολύτως. Όμως εδώ στη σύγχρονη Ελλάδα, δυστυχώς της κρίσης, όχι μόνο της οικονομικής και ό,τι αυτό συνεπάγεται, είναι λίγο παρεξηγημένη η ευτυχία. Δηλαδή, τι εννοώ? Το πρώτο που σκέφτεται ο άλλος είναι το άμα είχα λεφτά θα ήμουν τώρα ευτυχισμένος. Άμα είχα το καλύτερο αυτοκίνητο θα κάνω μια πολύ ευτυχισμένη ζωή, ας πούμε. Τι συμβαίνει, γιατί είναι αυτή η παγίδα? Όντως το χρήμα φέρνει την ευτυχία? Πάμε να το δούμε λιγάκι διαφορετικά και θα απαντήσουμε και σε αυτό ακριβώς πρώτας. Εδώ, στην τοποθέτησή σου, έχουμε μία αναβολή της ευτυχίας, μία προβολή της και μία μεταβίβαση πάνω σε ένα αντικείμενο ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία, το οποίο μόλις το αποκτήσουμε σε ένα μέλλον που είναι δύσκολο τελικά να το αποκτήσουμε, θα μας φέρει και την ευτυχία. Δηλαδή, μεταβιβάζω την ευθύνη της πρωτοβουλίας και των αλλαγών της ζωής μου σε ένα αυτοκίνητο ή σε ένα ωραίο σπίτι.
Αυτό από μόνο του είναι μία άμυνα. Είναι μία απάντηση στο ότι γιατί εγώ δεν είμαι καλά τώρα. Δεν λέω αν είμαι ευτυχισμένος ή όχι, αλλά λέω γιατί δεν είμαι καλά τώρα. Δεν είμαι καλά τώρα γιατί δεν έχω αυτοκίνητο. Δεν είμαι καλά τώρα γιατί δεν έχω το σπίτι που θέλω. Άρα δεν μπορώ να είμαι ευτυχισμένος, άρα είμαι καλά που δεν είμαι ευτυχισμένος γιατί δεν έχω το αμάξι. Αυτό από μόνο του είναι μία παθητική στάση απέναντι στα πράγματα που στην πραγματικότητα συντηρεί το κενό ή οποιοδήποτε άλλο αρνητικό συνέστημα μπορεί να βιώνει κανείς. Τώρα όσον αφορά το χρήμα, δηλαδή τι είναι το χρήμα, είναι μία μονάδα μέσα από την οποία αντικαθιστούμε αγαθά και υπηρεσίες που όταν αποκτήσουμε το χρήμα μπορούμε να αποκτήσουμε και αυτές. Δεν είναι από μόνο το χρήμα πρόβλημα, όπως δεν είναι από μόνη της η χαρά πρόβλημα ή η λύπη. Το πρόβλημα είναι η σχέση που έχουμε με αυτό. Αν το χρήμα γίνεται ένας τρόπος να ελέγξουμε το παιδί μας, αν το χρήμα γίνεται ένας τρόπος να αποδείξουμε στον εαυτό μας πόσο δυστυχείς είμαστε ή χαρούμενοι είμαστε, είναι πρόβλημα. Αν το χρήμα, ο πλούτος, γίνει ένα μέσο για να αποκτήσουμε και να υλοποιήσουμε πράγματα που έχουν νόημα και αξία για μας, χωρίς να εξαρτώμαστε από αυτά, έτσι, και ας πάμε και μερικές χιλιάδες χρόνια πίσω, και να θυμηθούμε αυτά που μας δίδαξαν και στο σχολείο μερικές φορές, ότι δεν χρειαζόμαστε εμείς οι Αθηναίοι τον πλούτο και το χρήμα για κομποριμοσύνη, αλλά για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτά που έχουν αξία για την πόλη μας και για τον εαυτό μας. Mm-hmm. Πιο πολύ για την πόλη μας τότε και τώρα περισσότερο για τον εαυτό μας. Έτσι. Και να αναζητήσουμε το χρήμα και να έχουμε μια σχέση μαζί του ως μέσον υλοποίησης πραγμάτων που έχουν ουσία και αξία. Οτιδήποτε άλλο κάνει κακό. Το χρήμα από μόνο του ως ύλη αλλά και ως σύμβολο δεν φέρνει την ευτυχία ακόμα και αν του το ζητήσουμε ή του έχουμε δώσει αυτή την υπηρεσία να την υλοποιήσει. Δεν φέρνει την ευτυχία. Καλό είναι βέβαια να υπάρχει για τους ανθρώπους να μην ζουν στα όρια της φτώχειας για να μπορούν να υλοποιούν αυτό το βιωτικό επίπεδο το οποίο θα τους κάνει να αισθάνονται καλύτερα με τον εαυτό τους. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.